γιατί θα μιλήσω για την Κλειό, γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο μας είχε απασχολήσει στο παρελθόν. Και αναφέρομαι βεβαίως στα γεγονότα του 2015 τον Απρίλιο με το φωνικό σεισμό του Νεπάλ. Ήσουν εκείνο το άτομο, ήσουν εκείνη η κοπέλα η οποία βρέθηκε τελικά εγκλωβισμένη, μην μπορώντας να φύγει για αρκετές μέρες από το Νεπάλ. Και σαν να μου φαίνεται ότι από τότε έβαλε στόχο και σκοπό στη ζωή σου να ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο χωρίς φόβο και ένα παραπάνω να βοηθήσεις ανθρώπους, γιατί δεν είδες και λίγα στο Νεπάλ. Έτσι δεν είναι, Κλειό? Ακριβώς, ακριβώς έτσι είναι. Το 2015 ήταν το πρώτο μας μεγάλο ταξίδι, δηλαδή θέλω να πω εκτός Ευρώπης, σχολείται το μοντάκι μας. Ήταν το Απρίλιο του 2015, με συγχωρείτε, συνέβησε δυστυχώς με τον φωνικό σεισμό του Νεπάλ. Πέρασε μια περιπέτεια, η οποία ευτυχώς είχε αίσιο τέλος, και από τότε και μετά το βάλαμε στόχο να δούμε όσο πιο πολλά μέρη αυτού του κόσμου γίνεται, μαζί με τον τότε σύντροφό μου και πλέον τον Ζουάο, τον Ζουάο Μέντρο, και πλέον σύζυγο και πατέρα του μικρούλη μας. Λοιπόν, ξεκινήσατε ως ζευγάρι, ως ένα ερωτευμένο ζευγάρι, να κάνετε τα ταξίδια σας πριν από 4 χρόνια. Τελικά καταλήξατε να παντρεύεστε, να αποκτάτε αυτό το πολύ όμορφο αγγελούδι που είδαμε κάποια στιγμή και βλέπουμε και τώρα στις οθόνες μας, και έχετε ταξιδέψει σε περισσότερες από 25 χώρες σε όλο τον κόσμο, και νομίζω είναι η είδηση γιατί πολλοί ζηλεύουμε. Η αλήθεια είναι αυτή, ζηλεύουμε όταν ακούμε κάποιους να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, γιατί θα θέλαμε και εμείς να γίνουμε αποδέκτες όλων αυτών των εμπειριών. Σωστά, Πέδρο, να μας μιλήσει και ο Πέδρο λίγο. Ο Ζουάου, ναι. Ζουάου, Πέδρο. Το ίδιο. Ναι, εμείς κάνουμε όταν μπορούμε, ταξιδεύουμε. Δεν έχουμε κάτι πλάν κάθε μήνα, αλλά σκέφτομαι κάθε φορά που θα πάμε για βόλτα. Τώρα με το μωρό κάνουμε κάτι λίγο πιο κοντά και λίγο πιο οργανωμένο. Μα μια χαρά πάμε. Λοιπόν, πώς επιλέγετε τους προορισμούς σας καταρχάς, και δεν ξέρω να μας πείτε έτσι επιγραμματικά κάποιες από τις χώρες στις οποίες έχετε ταξιδέψει, για να βάλουμε λίγο και στο νόημα και τον κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί. Ναι. Ακριβώς. Mm. Λοιπόν, στους προορισμούς είχαμε κάποια όνειρα και οι δύο, τα οποία τα ζητήσαμε. Ας πούμε, ο Ζουά ήθελε πολύ να πάει στην Ισλανδία, που κάναμε ένα road trip εκεί με το αυτοκίνητο. Εγώ ήθελα πολύ να πάω στην Ινδία, επίσης το καθαρίμι το κάναμε. Και άλλοι προορισμοί προκύπτουν στην πορεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν είμαστε σε κάποιο τόπο, γνωρίζουμε συνήθως πολλούς άλλους ταξιδιώτες. Και έχουμε την συνήθεια να τους ρωτάμε ποιος, γιατί συνήθως γνωρίζουμε άτομα που έχουν ταξιδέψει πολύ. Τους ρωτάμε ποιος ήταν ο αγαπημένος προορισμός, τι σε εντυπωσίασε μέχρι τώρα στον κόσμο περισσότερο. Οπότε αυτά που μας λένε, κάποιοι μας συντριγκάρουν. Οπότε έτσι καταλήξαμε να επισκεφθούμε το Ιράν, που δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ ως προορισμό. Αλλά γνωρίσαμε στο Νεπάλ, έναν Κροάτη, ο οποίος μας λέει: το Ιράν είναι η πιο μαγική χώρα που υπάρχει στον πλανήτη. Οπότε λέμε: τι κάτσε, μήπως να το σκεφτούμε κι εμείς. Το κανονίσαμε, πήγαμε και τελικά έχουμε κι εμείς να σας πούμε ότι ναι, το Ιράν, παρόλα αυτά που ακούγονται, που πολλοί νόμιζαν ότι είναι επικίνδυνο, είναι μια χώρα που έχει τους πιο φιλόξενους κατοίκους που έχω δει στον πλανήτη, μετά την Κρήτη βέβαια. Μετά την Κρήτη. Και ήταν μια καταπληκτική μαγική εμπειρία. Πήγαμε στην έρημο, ανεβήκαμε σε χιονισμένα βουνά, είδαμε αρχαία χωριά, συζητήσαμε με τους ντόπιους για τη δική τους μεγάλη ιστορία. Ήταν κοιτάξτε πάντως, αυτό, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό που φαντάζομαι θα αναρωτιούνται και οι τηλεθεατές αυτή τη στιγμή, και νομίζω είναι και μια ερώτηση την οποία σας κάνει πολλοί κόσμος. Γιατί το να κάνει σε 4 χρόνια. Τουλάχιστον 25 ταξίδια, και το καθένα μπορεί να διαρκέσει και 1 και 2 μήνες, γιατί μένετε με τους τοπικούς πληθυσμούς, με τους ντόπιους πληθυσμούς και αφομοιώνεστε, θα τα πούμε και στην πορεία. Πώς τελικά καταφέρνετε χρηματικά, οικονομικά, να πραγματοποιήσετε τέτοιου είδους μακρινά ταξίδια και να καταφέρετε να επιβιώσετε και βεβαίως να επιστρέψετε? Ακριβώς. Είναι η πιο συνηθισμένη ερώτηση που μας κάνουν φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, είναι πώς θα καταφέρουμε πρώτον από άποψη χρημάτων και δεύτερον από άποψη χρόνου. Από άποψη χρόνου μπορούμε να πω ότι είμαστε αρκετά τυχεροί, γιατί δουλεύουμε μέχρι τώρα και οι δύο και γνωριστήκαμε κιόλα. Δουλεύουμε σε τουριστικά επαγγέλματα, δουλεύουμε σε δημόσιες σχέσεις στο παρελθόν, σε ξενοδοχεία. Οπότε μας δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουμε σεζόν, τη γνωστή σε όλους μας στην Ελλάδα σεζόν, που σημαίνει ότι δουλεύουμε 6 μήνες, πολύ εντατικά. Μαζεύουμε χρήματα και τους υπόλοιπους 6 μήνες μπορούμε να τους έχουμε ελεύθερους. Συμφωνείς. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο πολύ όμορφο βιογραφικό σας ότι μπαίνετε σε κάποιες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Ιστοσελίδες οι οποίες προσφέρουν
δωρεάν διαμονή σε κάποιους, σε κάποιες τοποθεσίες ανά τον κόσμο, αλλά με τι αντάλλαγμα, αυτό θα ρωτήσει κανείς. Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα από άποψη χρημάτων να σας πω πριν. Ναι. Έχουμε, ταξιδεύουμε δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας είναι μια ιστοσελίδα που είναι για κοινωνική προσφορά, εθελοντισμό, που λέγεται Workaway. Αυτή η συγκεκριμένη σελίδα φτιάχνει ένα προφίλ και από εκεί μπορείς να επικοινωνήσεις άμεσα μέσω ίντερνετ με διάφορες μη κοινωνικές οργανώσεις και μπορεί να είναι και κάποιος ιδιώτης που έχει ένα κοινωνικό πρόγραμμα στον τόπο του και ψάχνει για εθελοντές. Οπότε εσύ προσφέρεις την εργασία σου και εκείνοι σου προσφέρουν τη στέγη σου και το φαγητό σου. Και κάπως έτσι ήταν που καταλήξαμε και στο Νεπάλ και στη γνωστή μας ιστορία. Εξαιρετικά ενδιαφέρον το στοιχείο αυτό που μας λέτε. Θέλω να ρωτήσω για το Ζωάο. Πώς νιώθει κάθε φορά που επισκέπτεται ένα ξεχωριστό σημείο στον πλανήτη και κατά πόσο τελικά αισθάνεται ασφαλής, safe που λέμε, επιλέγοντας να μείνει σε κάποιον τον οποίο δεν γνωρίζει στην τελική όμως. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Ναι. Μήπως η ιδέα όταν ταξιδεύουμε και μένουμε σε ένας που δεν ξέρουμε είναι λίγο φόβος και... Μπορεί, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα. Μετά είναι πολύ... Είναι εδώ να πούμε, ναι, εδώ να πούμε συγχωρείς που διακόπτω, ότι υπάρχουν και κάποιες προδιαγραφές για την ασφάλεια, γιατί το δεύτερο site που χρησιμοποιούμε λέγεται Couchsurfing και στην ουσία είναι ντόπιοι, ταξιδιώτες οι ίδιοι, που σου παραχωρούν θέσεις το ίδιο στο σπίτι, μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για οργανώσεις, μιλάμε για ανθρώπους που σου ανοίγουν το σπίτι. Τους, κυριολεκτικά, για κανένα χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα. Το μοναδικό αντάλλαγμα είναι ότι μετέπειτα σε κάποια στιγμή που εσύ θα θελήσεις να ταξιδέψεις, αντίστοιχα μπορεί να φιλοξενηθείς είτε από το ίδιο άτομο που πλέον είναι φίλος σου, είτε από κάποιον άλλο. Δηλαδή δίνεις στην ουσία χωρίς να περιμένεις κάτι να πάρεις. Ωραία, μένετε, ας το πούμε ότι έχετε μία δωρεάν διαμονή, έτσι σας φιλοξενούν κάποιοι, ανοίγουν την αγκαλιά τους, ανοίγουν τα σπίτια τους, αλλά εσείς αν καθίσετε ένα μήνα, ποιες είναι οι εμπειρίες που αποκομίζετε, τι κάνετε δηλαδή? Εμάς γι' αυτό το λόγο ακριβώς μας αρέσει, γιατί συνήθως επιλέγουμε κιόλας να ταξιδέψουμε σε χώρες που είναι πιο οικονομικές. Δηλαδή η Ευρώπη, ας πούμε, την αποφεύγουμε γι' αυτό το λόγο. Οι διακοπές στην Ευρώπη κοστίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι κοστίζουν, ας πούμε, διακοπές στην Ινδία. Ό,τι θα χαλάσει σε μια εβδομάδα στην Ευρώπη, μπορεί να χαλάσει σε ένα μήνα αντίστοιχα στην Ινδία. Αλλά εκτός από αυτό, αυτό που μας αρέσει εμάς είναι να ζούμε την κάθε χώρα μέσα από τους κατοίκους. Έχουμε ζήσει με αυτόν τον τρόπο απίστευτη. Από το να μείνουμε στο σπίτι ενός παππούλη στο Ιράν, το θυμάστε, στα βουνά, ο οποίος είχαμε κάτι. Έχουμε και σχετικές φωτογραφίες, γιατί όση ώρα μιλάμε εμείς, δείχνουμε στιγμιότυπα, κλικ τα οποία έχετε τραβήξει εσείς. Καταφέραμε και τα αλλιεύσαμε μέσα από τους προσωπικούς σας λογαριασμούς και δείχνουμε αυτή τη στιγμή τις πολύ όμορφες στιγμές τις οποίες έχετε ζήσει κατά τη διάρκεια των ταξιδιών. Ναι, αυτό που σας έλεγα. Από το Ιράν μέχρι την Αφρική, στην Κένια, που μείναμε στο σπίτι μιας οικογένειας σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Αλλά το ζήσαμε, όπως το ζουν είναι η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Χωρίς τρεχόμενο νερό, χωρίς με πολύ λίγες ανέσεις, μοντέρνες ανέσεις, όπως ξέρουμε εμείς σήμερα. Αλλά αυτό έκανε και τα ταξίδια μας αυθεντικά και την εμπειρία αυτή μοναδική. Δηλαδή, η κάθε μέρα μας ήταν όπως αντίστοιχα τη ζουν εκεί οι ντόπιοι. Δεν ήμασταν στην τουριστική φούσκα, ας το πούμε έτσι. Ζωάο, αγαπημένος προορισμός, ποιος ήταν μέχρι σήμερα? Τι σου έχει μείνει, ποιος είναι ο προορισμός που σου έχει μείνει καλά στο μυαλό? Κρήτη, βεβαίως. Κρήτη. Φαντάζομαι σας βλέπουν και τα πεθερικά σου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη Σιτία, έτσι, να το πούμε γι' αυτό. Όταν έχω 10 μέρες, φεύγω για Κρήτη. Δεν λόγω. Και Αργεντινή, Ισλανδία και Ιράν. Και η Ιορδανία ήταν πολύ ωραίο. Και η Ιορδανία. Κλειώς εσένα, τι είναι αυτό που σου μένει και μια εμπειρία ξεχωριστή που θα είσαι να τη θυμάσαι πάντα, πέρα από το Νεπάλ, όπου εκεί είχαμε και 8.500 νεκρούς, υπενθυμίζω έτσι τα στοιχεία εκείνο το διάστημα. Ναι. Από χώρες μου άρεσε και εμένα πολύ το Ιράν, που σας είπα και πριν, μας μου έχει μείνει αυτή η εμπειρία, αλλά μου άρεσε και πολύ χώρες Αφρικής. Είχαμε κάνει δύο διαφορετικά ταξίδια στην Αφρική. Το ένα ήταν με αυτοκίνητο τζιπάκι, το οποίο διασχίσαμε την Ναμίβια και την Μποτσουάνα, Τσιμπάμπουε και καταλήξαμε στην Νότια Αφρική. Και μέναμε, κατσκηνώναμε στο τζιπάκι, είχε σκηνή πάνω και μέναμε εκεί, απίστευτα τοπία. Και το δεύτερο που κάναμε αργότερα ήταν στην Κένια και στην Τανζανία, το οποίο ήταν
Οπότε μέναμε σε σπίτια των ντόπιων τότε και γνωρίσαμε και είδαμε, ήταν πιο, εμπειρία πιο έντονη, γιατί ζήσαμε την καθημερινότητα των γενεδών, αντίστοιχα, το πολύ ξεχωριστό. Και μας άνοιξαν πραγματικά τα μυαλιά τους, άνθρωποι που τώρα να σηκώζουν δύσκολα. Πολύ καλοί άνθρωποι. Ναι, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Οπότε θα κρατώ έτσι και τις αφρικανικές χώρες πολύ, σε πολύ ξεχωριστό μέρος στην καρδιά μου. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε τι προτρέπετε τον κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, γιατί εντάξει, για κάποιους δεν είναι και πολύ εύκολο, αλλά δεν είναι και ένα άπιαστο όνειρο τελικά ξαφνικά να αποφασίσεις με τον άνθρωπό σου, με τον αγαπημένο σου ή με το φίλο σου ή με κάποιον από την οικογένειά σου να ταξιδέψεις. Εσείς βρήκατε τον τρόπο. Ακόμα και μόνο σου. Και διαβάζω, έχετε πει στο παρελθόν και χαίρομαι που συναντώ τέτοιου είδους εκφράσεις από νέους ανθρώπους που λένε ότι η καριέρα τελικά δεν είναι και προτεραιότητα. Γιατί ξέρετε, εδώ πίσω στην Ελλάδα αυτό που όλοι επιζητούμε και αυτό που όλοι θέλουμε είναι πρώτα βεβαίως να έχουμε την υγεία μας και μετά κατά δεύτερο να έχουμε τη δουλειά μας. Δεν ξέρω κατά πόσο εσείς καταφέρετε τελικά να τα ζυγίζετε και να μπορείτε να ταξιδεύετε 6 μήνες το χρόνο σε διαφορετικά μέρη. Ναι. Ναι, ναι, έχεις δείξει αυτό που λες, το έχουμε πει και το πιστεύουμε. Προφανώς είναι πολύ όμορφο να κάνεις κάτι που αγαπάς, ναι, αλλά δεν θέλουμε να ζούμε για να δουλεύουμε. Δουλεύουμε για να ζούμε. Δεν κάνουμε το αντίστροφο, γιατί και δεν κυνηγάμε. Η καριέρα, νομίζω, όταν κάτι κυνηγάς, πάντα δεν φτάνεις ποτέ. Γιατί πάντα θα κυνηγάς το επόμενο. Οπότε είναι λίγο ένας τροχός, έτσι το βλέπω εγώ. Προσπαθούμε να δώσουμε προτεραιότητα στο σήμερα, στο τώρα, στην οικογένειά μας, στα ταξίδια μας, ό,τι μπορούμε και όποτε μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό που θα προέτρεπα κάποιον που μας βλέπει είναι αυτό που είπες και εσύ, Λευτέρη. Δεν είναι ακατόρθωτο και εμείς ξεκινήσαμε, εγώ και εγώ από τη θητεία, δεν το φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να ταξιδέψω κάπου σε τόσες πολλές χώρες, αλλά τελικά το έκανα γιατί απλά το θέλησα και το προσπάθησα. Είναι απλά θέμα να το ονειρευτείς, να το προσπαθήσεις πολύ. Να το βάλεις στόχο και να το κάνεις. Τι όμορφο και ξεχωριστό να ακούς τέτοια μηνύματα στην έναρξη μιας νέας χρονιάς. Αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, θέλω μία ευχή για το Ζωάο και να πει βεβαίως και καλή χρονιά στα πορτογαλικά, έτσι να μας αποχαιρετήσετε με αυτόν τον τρόπο. Μία ευχή θέλω από σένα, Ζωάο, τι θα ευχηθείς για το νέο έτος, για το 2020. Στα πορτογαλικά, ελληνικά. Και στα ελληνικά και στα πορτογαλικά. Μετά. Οπα. Πορτογαλικά, εγώ λέω Feliz Ano Novo. Σημαίνει καλή χρονιά. Και αυτό, και να μείνουμε με ηρεμία, με αγάπες, αυτό πρέπει. Αγάπη. Αγάπη. Μαθαίνει, μαθαίνει κλειό. Μαθαίνει σιγά σιγά και ο Ζωάο. Προσπαθεί, είδατε. Να προσέχουμε η παρέα μας και η οικογένεια και αυτό. Και σιγά σιγά πάει όλα καλά, νομίζω. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς που ευχαριστούμε. Συνομιλήσαμε διαδικτυακά έστω. Μακάρι στην επιστροφή σας στην Κρήτη, γιατί ο Ζωάο το θέλει και πάρα πολύ, να βρεθούμε και από κοντά, να σας γνωρίσω. Και δύο το θέλουμε πολύ, την αγαπάμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τα χαιρετίσματά μας από την Κρήτη. Εσείς.